Σε αυτό το μάθημα, συνεχίζοντας με την προετοιμασία εκτυπώσεων, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι για να εκτυπώσουμε ένα φύλλο εργασίας με στόχο την διανομή του, θα πρέπει πρώτα να γίνει ο υποπτικός έλεγχος. Ο υποπτικός έλεγχος σημαίνει στο φύλλο εργασίας ότι θα πρέπει να ελέγξουμε το φύλλο μας αρχικά να μην έχει κανένα λάθος τύπου, δηλαδή να μην δημιουργούνται μηνύματα λάθος στο φύλλο εργασίας μας. Ορθογραφικά να είναι σωστό και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε την διαταγή προεπισκόπηση εκτύπωσης όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εικονίδιο, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να εκτυπώσουμε, πώς ακριβώς πρόκειται να εκτυπωθεί. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει το κουμπί επόμενο, προηγούμενο. Μπορούμε να κάνουμε zoom σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Από εδώ μπορούμε να πάμε απευθείας στην εκτύπωση. Μπορούμε να αλλάξουμε τα περιθώρια. Και από εδώ κλείνουμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης. Σε εξετάσεις θα εμφανιστεί μια πολλαπλής επιλογής ερώτηση, στην οποία θα μας ζητάει να επιλέξουμε ποιο είναι το σωστό εικονίδιο της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Υπενθυμίζω ότι μπορούμε να πάμε από το αρχείο διαμόρφωσης σελίδας, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, και εκτός των άλλων να επιλέξουμε να επαναλαμβάνονται γραμμές στην κορυφή, το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε και επανάληψη στήλων στα αριστερά, επιλέγοντας την πρώτη στήλη για παράδειγμα, πατώντας Enter, οπότε επαναλαμβάνονται οι στήλες σε κάθε σελίδα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε σελίδες σε πλάτος. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις γραμμές πλέγματος και τις επικεφαλίδες γραμμών στήλων ή να τις απενεργοποιήσουμε έτσι ώστε να τις εκτυπώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην προεπισκόπηση να δούμε τις γραμμές πλέγματος και τα ονόματα των στήλων. Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες γραμμές αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε να εκτυπώσουμε την συγκεκριμένη μόνο περιοχή. Πάμε λίγο στο αρχείο εκτύπωση να δούμε τι ακριβώς υπάρχει εδώ μέσα. Από εδώ, αν και λογικά τα γνωρίζετε, μπορούμε να καθορίσουμε το όνομα του εκτυπωτή εάν δεν θελήσουμε να εκτυπώσουμε στον προεπιλεγμένο. Ο προεπιλεγμένος όπως βλέπετε εδώ είναι ο PS Printer. Μπορούμε να καθορίσουμε να εκτυπωθεί η επιλογή μας εδώ όπως βλέπετε. Αν επιλέξουμε τη ρύθμιση επιλογή τότε θα εκτυπωθεί αυτό που επιλέξαμε εδώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση επιλεγμένα φύλλα, οπότε εάν έχουμε επιλέξει παραπάνω από ένα φύλλα θα εκτυπωθούν και τα δύο ή τα τρία αν έχουμε επιλέξει τρία φύλλα εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μόνο ένα φύλλο εργασίας, οπότε θα εκτυπωθεί ένα φύλλο εργασίας. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε όλο το βιβλίο εργασίας, οπότε θα εκτυπωθεί όλο το βιβλίο, που σημαίνει ότι θα εκτυπώσει όλα τα φύλλα. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 10 φύλλα, θα εκτυπώσει και τα 10 φύλλα εργασίας. Και αν μπορούμε εδώ να καθορίσουμε τις σελίδες, αν υποθέσουμε ότι έχουμε επιλεγμένο ένα φύλλο, θέλουμε μόνο για ένα φύλλο και το φύλλο μας έχει πολλές σελίδες, τότε καθορίζουμε εδώ την περιοχή σελίδων. Όλες, για να εκτυπώσουμε όλες τις σελίδες του επιλεγμένου ή των επιλεγμένων φύλλων. Και εδώ σελίδες από και έως. Βλέπετε εδώ υποχρεωτικά έχουμε συνεχόμενο αριθμό σελίδων. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο την πρώτη και την τρίτη σελίδα. Έχουμε από την 1 έως και την τρίτη σελίδα. Εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε μόνο την δεύτερη σελίδα για παράδειγμα, τότε εδώ θα βάλουμε 2 από 2. Οπότε μας εκτυπώνει την δεύτερη μόνο σελίδα. Εδώ μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των αντιγράφων, των αντιτύπων όπως λέει εδώ. Και εδώ αν θέλουμε να έχουμε σειραφή, αν έχουμε σκοπό να σειράψουμε τα αντίτυπα ή όχι. Ενεργοποιώντας τη σειραφή με τρία αντίτυπα, πρώτα εμφανίζει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, εκτυπώνεται μάλλον και συνέχεια το δεύτερο αντίγραφο και ούτω καθεξής. Υπάρχει και εδώ μία ρύθμιση η οποία λέγεται εκτύπωση σε αρχείο, όπου αντί να εκτυπώσουμε αυτά που έχουμε καθορίσει εδώ απευθείας στον εκτυπωτή, επιλέγουμε τη ρύθμιση αρχείου και ουσιαστικά δημιουργούμε ένα αρχείο εκτύπωσης. Αν πατήσουμε OK εδώ,
Βλέπετε ότι εμφανίζεται το όνομα του αρχείου εκτύπωσης. Εδώ μπορώ να πληκτρολογήσω το πλήρες μονοπάτι του ονόματος του αρχείου που θέλω να δημιουργήσω. Παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο. Στο λεπτό να το γυρίσω στα αγγλικά. Στο σκληρό δίσκο, στον φάκελο εφόδιο. Και εκεί μέσα θέλω να έχω το συγκεκριμένο αρχείο με όνομα test.epectasin.prny. Οπότε έχω στον σκληρό δίσκο, στον φάκελο εφόδιο, δημιουργώ ένα νέο αρχείο, αρχείο εκτύπωσης όπως λέγεται, με όνομα test και επέκταση PRNI. Αν σε περίπτωση θα ζητηθεί αυτό, αν και πλέον δεν ζητείτε, το χρησιμοποιήσαμε παλαιότερα που δεν είχαμε την δυνατότητα ελέγχου ερωτήσεων εκτύπωσης, αλλά καλό είναι να το γνωρίζετε και αυτό στο περίπου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να φτιάξω ένα αρχείο εκτύπωσης. Θα ακυρώσω γιατί δεν μπορεί να βρεθεί το συγκεκριμένο. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ακολουθούν οι ασκήσεις. Με αυτό το μάθημα έχει ολοκληρωθεί η ενότητα με το Excel. Καλή συνέχεια σε ασκήσεις, σε εξετάσεις και στην επόμενη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.